Η Ελλάδα μέχρι στιγμής έχει πληρώσει όλες τις υποχρεώσεις. Μάλιστα. Είναι η μοναδική χώρα που πληρώνει τις υποχρεώσεις της χωρίς να τρέχει χρηματοδότηση. Εντάξει, αυτό σημαίνει ότι είναι σαν να δικαιώνεται την προηγούμενη κυβέρνηση τώρα. Αυτό. Ότι είχε λεφτά στα ταμεία. Καθόλου, καθόλου. Και ξέρετε πολύ καλά κι εσείς ότι είχε από λιγότερα από όσα έλεγε. Ναι, εντάξει, αλλά κάπου ξέρετε τα βρήκατε όμως και τα λιγότερα από όσα έλεγε. Και προηγούμενη, από τον Αύγουστο έχουμε είπε ο κ. Στραμπουράρης να πάρουμε λεφτά. Ακριβώς. Να μπω στην ουσία αυτού που ρωτήσατε. Αυτό σας ρώτησα κάτι συγκεκριμένο εγώ και αυτό θέλω να μου απαντήσω. Λέω λοιπόν ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί επάπειρον. Μάλιστα. Η κυβέρνηση δεν μπορεί επάπειρον να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της χωρίς να υπάρχει ανταπόκριση από την άλλη μεριά. Γι' αυτό είναι ενήμεροι και οι θεσμοί. Μάλιστα. Και ξέρουν πολύ καλά την κατάσταση. Ναι. Και αυτή η πίεση δεν είναι μόνο μια πίεση προς την ελληνική πλευρά, είναι μια πίεση προς όλους. Πιστεύω λοιπόν ότι και για τη διαπραγμάτευση και για τη ρευστότητα είναι προς το συμφέρον όλων να πάμε γρήγορα σε έναν έντιμο συμβιβασμό. Ο κύριος Καραγκούνης είναι λογικό να μιλάει για χαμένο χρόνο γιατί ποτέ δεν έκανε διαπραγμάτευση. Αφήστε τον κύριο Καραγκούνη. Μισό λεπτό θα μιλάμε φτάσω. Για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Μισό δεν λεπτό θέλω. Θα φτάσω. Μην τον μπλέκουμε. Γιατί ποτέ δεν έκανε διαπραγμάτευση. Μάλιστα. Θεωρεί ότι αυτός ο χρόνος είναι χαμένος. Γιατί αν δεν υπήρχε αυτός ο χρόνος της διαπραγμάτευσης, σήμερα θα ήταν σε εφαρμογή το Μίλχαρντ Δούβελη. Η συμφωνία που μας ζητάει ο κύριος Καραγκούνης να είχαμε κάνει θα σήμαινε ότι θα έπρεπε ήδη να έχουμε μειώσει τις συντάξεις, να έχουμε αυξήσει τους φόρους, να έχουμε πάρει νέα επώδυνα μέτρα λιτότητας. Να μην τον ερμηνεύσουμε, να τα πει μόνο λοιπόν, μετά αυτός. Αυτή η κυβέρνηση απαντήστε, κύριε τέτοια μέτρα δεν θα πάρει. Μάλιστα. Τέτοια μέτρα δεν θα πάρει, μνημόνιο δεν θα υπογράψει. Τώρα είμαι έχουμε ακόμα μνημόνιο. Είμαι ξεκάθαρος. Λέει ο κύριος Καραγκούνης πάρα πολύ συχνά, περιγράφει ένα βραχομνημόνιο θα έλεγα. Μία η χώρα πάει στα βράχια, μία πάει σε μνημόνιο. Στην καλύτερη θα πολλές φορές και μέσα στην ίδια φράση. Δεν θα πάει όχι, η χώρα μου ούτε στα βράχια, ούτε σε μνημόνιο. Λοιπόν, πράγματα που ποτέ δεν ήθελε και δεν έκανε η Νέα Δημοκρατία. Η σπρωκτικότητα στους φόρους σας λέω το πιο μικρό. Ναι, ναι. Η φοροδιαφυγή, το λαθρεμπόριο καυσίμων. Ναι, ναι. Μπορώ να σας πω μια σειρά από τέτοια. Από τέτοια ζητήματα. Η διερεύνηση των ληστών, τα χρήματα στην Ελβετία. Ο καθένας αναλόγως με ποιους εκπροσωπεί κινείται. Εγώ προσπαθώ μέσα από τη δουλειά μου. Να κάνω κάτι πολύ απλό για τον πολίτη που μας βλέπει, γιατί εγώ δεν κάνω ερωτήσεις γιατί να κάνω τον έξυπνο σε εσάς, αλλά για να μάθω εγώ πρώτος και ο κόσμος. Και ρωτάω γιατί οι νόμοι αυτοί που, αυτά που είχατε υποσχεθεί δεν τα κάνατε μέχρι τώρα. Λέω, τι κάναμε μέχρι τώρα. Μήπως σας λίγο πιέζουν κάναμε... οι δανειστές και δεν σας αφήνουν να προχωρήσετε σε νομοθετικές δεσμίσεις. Να πάμε λίγο στο αυτό κάνουμε. Είναι έτσι. Θα σας πω, αυτή τη στιγμή σε κομμάτια που έχουν δημοσιονομικό κόστος υπάρχει μια διαπραγμάτευση. Βέβαια. Αυτό δεν είναι είδηση. Όχι, αυτό το ξέρουν όλοι. Για είδηση, αυτό το, το ξέρουν όλοι. Μέχρι εσείς σήμερα. Εμείς το ξέραμε πάρα πολύ και καλά. Και λέγατε και τάζατε λαγούς με πετραχίλια. Αφήστε τώρα. Αφήστε γιατί όλα θα γίνουν. Και εδώ θα είμαστε. Περιμένουμε. Και εδώ θα είμαστε. Και εδώ θα είμαστε. Και πρέπει να γίνουν. Διαφορετικά δεν μπορείτε να σταθείτε πολιτικά. Όπως ήταν, σίγουρα δεν θα ξαναυπάρξει. Οι αντικειμενικές αξίες θα μειωθούν. Και το 15 είναι όμως. Οι αντικειμενικές αξίες θα μειωθούν. Όχι άλλο, το 15 παραμείνει. Θα σας πω. Πρώτον, ναι. Οι αντικειμενικές αξίες θα αλλάξουν τον Ιούνιο. Το ποσοστό του έδρα αυτό, είναι, πάντως, αυτό είναι μεγάλη διαφορά. Ναι, δεν θα αλλάξει όμως. Αυτό είναι μεγάλη διαφορά. Δεύτερον, 2,5 δις πρέπει να εισπράξετε τόσο θα εισπράξετε. Θα δώσει η κυβέρνηση, αυτό είπε ο Πρωθυπουργός, θα δώσει η κυβέρνηση μια μεγάλη μάχη να καταφέρει να έχει τέτοια πλεονάσματα που να μπορέσει να καταργήσει τον έμφυα και να περάσουμε σε φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Τα πλεονάσματα είναι η δέσμευση. Πόσα θα είναι τα πλεονάσματα, κύριε Κορονοϊό. Αυτή είναι η δέσμευση. Αυτή είναι η δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό θα επιδιώξουν. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι αν δεν καταφέρει να το κάνει το 15 θα γίνει το 16. Ο έμφυα όπως ήταν όμως αποκλείεται να παραμείνει, γιατί και μόνο η αλλαγή των αντικειμενικών αξιών αλλάζει τον πυρήνα. Σαν πολιτικός πρέπει να παραδεχτείτε και σαν αριστερός βεβαίως ότι αυτή τη στιγμή μου μιλάτε για αυτά που θα γίνουν. Δεν μου μιλάτε για αυτά που ήδη γίνανε και πω, λοιπόν, ο άλλος περίμενε από την αρχή. Να σας πω για το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση. Εντάξει, αυτό ήταν λίγα τα λεφτά. Ήταν λίγα τα λεφτά, ήταν 200 εκατομμύρια και έχουν προσθεθεί. Για 400, εντάξει, μην το ήταν 200 εκατομμύρια. Έχουν προσθεθεί άλλα 200 από το πακέτο Γιούνκερ. Μακάρι. Έχουν προσθεθεί άλλα 200 από το πακέτο Γιούνκερ. Ναι, όσο περισσότερα γίνεται. Αντιμετωπίζει ζητήματα που μέχρι σήμερα δεν αντιμετωπίζονταν. Δεν αντιμετωπίζονταν η σύντηση. Δεν αντιμετωπιζόταν η στέγαση, δεν αντιμετωπιζόταν. Να πάμε στο Μέγαρο τα ρεύματα. Μισό λεπτό. Φαντασυνεχίστε. Να πάμε στο Μέγαρο Μαξίμου. Είπατε τι έχουμε κάνει. Κάναμε το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση. Κάναμε το νομοσχέδιο για τις 100 δόσεις που έδωσε μεγάλη ανακούφιση σε πάρα πολύ κόσμο. Δεν ήταν παρόμοιο με το προηγούμενο, ήταν και αυτό έτσι. Δείτε την ανταπόκριση του κόσμου. Επειδή ρωτάτε τι κάνει η νέα κυβέρνηση, πρέπει να δούμε τι γινόταν μέχρι χθες και σε αυτό πρέπει να απαντήσει και ο κύριος Καραγκούνης. Και αν συμφωνούμε. Και αν συμφωνούσα με το πρόγραμμα που εφάρμοζε η Νέα Δημοκρατία ή όχι. Ναι. Ή ήταν απλά η απαιτήση των δανειστών που τις υλοποιούσε. Τι γινόταν μέχρι χθες και τι κάνει η νέα κυβέρνηση. Μέχρι χθες λοιπόν είχαμε ένα ακραίο πρόγραμμα λιτότητας.
Ένα πρόγραμμα ξεπούλυματος της δημόσιας περιουσίας, διάλυση του κοινωνικού κράτους, μην πω για τις συνθήκες στα νοσοκομεία κτλ. Ναι. Μειώσει σε συντάξεις και βάρη στα ίδια, στα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, μια ζούγκλα στην αγορά εργασίας. Αυτή ήταν η εικόνα. Και τι έρχεται να κάνει αυτή η κυβέρνηση και τι εντολή έχει πάρει. Να σταματήσει τα μέτρα λιτότητας. Να κάνει μέτρα για την ανθρωπιστική κρίση, που είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής που εφαρμόστηκε μέχρι σήμερα. Να επαναφέρει τις λογικές συμβάσεις. Θα βάλω τελεία. Να επαναφέρει τις λογικές συμβάσεις, να επανεκκινήσει την αγορά εργασίας, να στηρίξει το κοινωνικό κράτος. Σας θυμίσω την κατάργηση του 5 ευρώ, τις προσλήψεις που εξαγγέλθηκαν σε γιατρούς. Σε αυτά δεν ήσασταν τίποτα. Σας λέω. Να στηρίξει το κοινωνικό κράτος και να κλείσει τη συμφωνία. Να κλείσει τη συμφωνία χωρίς νέο δάνειο, χωρίς νέο μνημόνιο. Με στόχο να πάμε σε ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης ελληνικής οικονομίας. Να πάμε σε ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης που θα παράγει νέο πλούτο και νέες θέσεις εργασίας. Ωραία. Και αυτό το πλούτο να τον αναδιανύμει. Ωραία.